Καταλαβαίνεις την αγάπη, αλλά δεν μπορείς να την εκτιμήσεις, επειδή είναι κάποια υλικά αγαθά που δεν κάνουν τη διαφορά, αλλά είναι οι κουβέντες που μένουν. Λοιπόν, θέλω να πω δημοσίως ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι το καλύτερο και πιο αστείο παιδί του κόσμου. Ναι, ότι είναι, δεν ξέρω, το καλύτερο και είναι αστείος και καλός, ναι, το καλύτερο. Νομίζω ότι δεν το ξέρει ο κόσμος πόσο αστείος είσαι. Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε γνωριστεί κάτω από άλλες συνθήκες. Ναι, περάσαμε κάτι καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι νόμιζε με άλλους. Ήταν ένα βράδυ στη Μύκονο που ήταν σαν ένα καλοκαίρι στη Μύκονο. Ναι, ένα βράδυ ήταν όλο αυτό. Ναι, αλλά αυτό το βράδυ ήταν. Όχι, εδώ πέρασαμε δυο μας. Ναι, κατάλαβα. Για διευκρινίστε λίγο. Όχι, ήταν ο Νάσος. Ήταν οικογενειακός, ναι, αλλά ήταν διαφορετικό γιατί κάπου με γνώρισε από διαφορετικές συνθήκες που τότε έκανα μια άλλη δουλειά που ασχολιόμουν με το modeling, αλλά παρόλα αυτά, όπως και δεν το έχω αφήσει ποτέ, στον χώρο της εστίασης, εδώ και τόσα χρόνια συνεχίζω και ασχολούμαι και με αυτό το είδος. Τη συχάζω. Ήτανε με παρεό ή ήτανε... Με παρεό. Με μαγιό ήμουν, δεν ξέρω. Με μαγιό. Και μια και μιλάμε για μαγιό. Συγγνώμη, όχι, εσύ τον έφερες το μαγιό, δεν μιλούσα. Ναι, όχι, ναι, εγώ. ήθελα να πάω την κουβέντα εκεί. Ανέβαζε φωτογραφία στο Instagram που φαίνεται κάτι παραπάνω από την πρώτη φωτογραφία. Δεν φαίνεται κάτι παραπάνω, απλά τι γίνεται. Όλα το γίνονται. Τι έμαθες στην ιστορία. Όχι. Συγγνώμη λίγο. Έχει τώρα κάποιες μέρες που λένε γυμνός, φάνηκε. Ότι ανέβασε, του ξέφυγε η πετσέτα. Όχι, δεν ξέφυγε τίποτα. Ήταν μια φωτογράφηση όπως όλες αυτές που έχω κάνει και γενικότερα κατά κυρίω στο Downtown φιλοξενείται για το Edge. Οπότε όλες οι αισθησιακές φωτογραφίες και του γυμνού περιεχομένου είναι πάνω απ' όλα καλλιτεχνικές. Πρώτον αυτό. Ωραία. Το κρατάμε. Κατά δεύτερον, είναι μια φωτογραφία σαν όλες τις άλλες. Δεν κάνετε έτσι. Περίμενε. Την έβγαλα την φωτογραφία, θα την δείξω μετά. Ήταν οφθαλμαπάτη, ενώ. Δεν ήταν, παιδί. Ήταν μια πόζα. Ωραία, πάρε την πόζα. Πάρε την πόζα. Πώ ήταν, παιδί. Δεν ξαπλώσε, ρε φιλά, να σηκώσω. Καλά, δεν είσαι και δεν πέρα μέτρα. Α, έτσι. Έλα, συγγνώμη. Έλα, λοιπόν, ήταν έτσι. Λοιπόν, ήμουν εξαπλωμένο στο κρεβάτι και ήμουν γυρισμένο στα πλάγια. Οπότε το πόδι αυτό. Το πλάγιο γυμνό όλο. Ναι, κάλυπτε το επίμαχο σημείο. Και φαίνονται από εδώ και κάτω η άλλη μεριά. Και εδώ επειδή είχα την πετσέτα ενδιάμεσα, εντάξει, okay, κάνουμε τη φωτογράφηση, δεν χρειάζεται να μας βλέπουν και όλοι. Okay. Έχω κάτι που καλύπτει. Ναι, ναι. Φαίνεται μια τσάκιση της πετσέτας εδώ, αλλά δεν την έσβησε καλά ο φωτογράφος και είναι αυτό. Μα δεν μπορούσε να κάνει και πιο πολύ φωτοσόπ γιατί θα φαινόταν ότι είχαν πειράξει. Α, και καλά την πετσέτα μπέρδεψαν. Δεν ξέρω ότι έχουν μπερδέψει όλα. Και το κάνανε έτσι πόλο, οπότε έφτασα σε ένα σημείο να μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση και στα σπίτια των ανθρώπων, αν είναι, δεν είναι το μόριό μου. Σε φλερτάρουν από το Instagram. Πολύ. Και τώρα. Ενώ θέλω να σου πω, ναι, δεν έχω κάτι να κρύψω. Δηλαδή, από ψέματα, δηλαδή, άμα σου πω ότι δεν γίνεται, θα μου πεις ότι είσαι ψεύτης καλός. Δεν είμαι ψεύτης καλός. Ωραία. Εσένα σε φλερτάρουν λοιπόν, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η σχέση σου είναι δημόσια. Ναι. Και το ξέρουν όλοι ότι είσαι με τη Μαρία. Σωστά και αυτό. Ναι. Όταν βρίσκεσαι σε σχέσεις, οι πολυεργίες νομίζω πολλαπλασιάζονται. Ωραία. Δεν ξέρω τον λόγο. Επειδή ίσως εμπνέει σιγουριά, προστασία, επειδή κάποιος έχει μόνιμα και δεν σε είχε ενώ θα ήθελε να το κάνει. Η Μαρία πώς το βλέπει όλο αυτό? Κοίταξε, χαίρομαι πραγματικά γιατί θα σου πω τι γίνεται. Βρήκα πραγματικά έναν άνθρωπο που. Όλες οι γυναίκες προφανώς σε ενοχλούν, δεν μπορούμε να το πούμε όχι, είτε σε μεγάλο είτε σε μικρότερο βαθμό. Απλά καταλαβαίνει ότι είναι μέρος της δουλειάς και, και γίνει το έχει περάσει αυτό το κομβικό σημείο. Το ότι πρέπει να είσαι ευγενής, να μιλάς, να συναναστρέφεσαι, να πηγαίνεις σε διάφορες συγκεντρώσεις που έχεις, σε διάφορα πράγματα, εξόδους, να είσαι με τον κόσμο. Επειδή και εγώ δουλεύω βράδυ, δεν μπορεί να είμαι απρόσωπος. Δηλαδή, επειδή έκανα σχέση, δεν μιλούσε στην Άνση, επειδή ήρθε στο μαγάζι και θα είμαι κρύος. Αυτό συστήθηκε από την αρχή και είπε, εγώ έτσι είμαι. Αυτό ή εκείνη από μόνη της το κατάλαβε. Κοίταξε, όταν είσαι ένας άνθρωπος με αυτή την υπόσταση, με αυτή την σε εισαγωγικά ηλικία, όχι επειδή είναι πολύ μεγάλη, με αυτά που έχει περάσει, δεν θα χρειαστεί να τη συστηθώ εγώ. Η ηλικία είναι σημαντικό σε αυτό το κομμάτι. Μην το λες. Άλλο είναι να είναι μια. Η ωριμότητα και η ηλικία. Η ωριμότητα, γι' αυτό λέω. Βέβαια. Η ωριμότητα έρχεται με την ηλικία. Αν δεν έρχεται, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Δεν μπορείς να απαιτήσεις από ένα κορίτσι 25 χρονών την ίδια ωριμότητα που έχει μια γυναίκα που έχει περάσει 40. Όχι, αλλά μια κοπέλα 25 χρονών κάνει την ίδια δουλειά με σένα, δεν μπορεί να έχει μια διαφορετική απέτηση. Ένας άνθρωπος, η Μαρία που το έχει ζήσει, το έχει περάσει. Έχει καλώς ή κακώς μια γυναίκα που έχει περάσει ένα γάμο, έχει δύο παιδιά. Είναι πιο όρημη και θέλει πραγματικά σε αυτή τη φάση τη ζωή να περνάει καλά και ήρεμα. Προφανώς. Το καλά και ήρεμα δεν μεταφράζει τη Δημήτρη Αλεξάνδρου. Αλλά αφού έχει βρει αυτή την ηρεμία. Δηλαδή, εγώ στο λέω από. Δηλαδή, αν ήμουν φίλο τη και μου έλεγε, ξέρεις τι, θα σου πω αυτό, θα σου έλεγα, είσαι τρελή. Άκου. Και σένα, όπως οι φίλοι της Μαρίας θα μπορούσαν να τη πούνε, σε παρακαλώ, στον Αλεξάνδρου. Τώρα δεν είμαστε για τον Αλεξάνδρου. Και σένα θα μπορούσε να σου πει, ξέρω εγώ, η μαμά σου, ότι κοίτα να δει, είναι μια γυναίκα που είναι φίλο με δύο παιδιά, τώρα είναι λίγο πιο βαρύ. Με βασάνισε περισσότερο γιατί επειδή, όπως είπα και εγώ, παιδί χωρισμένο γονιό, με ενδιαφέρει περισσότερο τα παιδιά από ότι όλο το άλλο. Δηλαδή, ήθελα να είναι εντάξει, να είναι θωρακισμένη όλη αυτή η κατάσταση.
Γιατί ενδεχομένως δεν είναι εύκολο να βλέπεις τη μητέρα σου που την έχει συνηθίσει με κάποιον άλλον άνθρωπο και πόσο μάλλον έτσι. Οπότε το μόνο πράγμα που με προβλημάτισε είναι αυτά τα δύο υπέροχα παιδιά και τίποτα περαιτέρω. Δεν με προβλημάτισε κάτι άλλο και δεν με προβλημάτισε και η συμπεριφορά μου απέναντι εκεί, γιατί είναι κάτι που το γνωρίζω. Εσένα, οι γονείς σου σε ποια ήλικια ήσουν τα χώρισες? 5. Α, μικρούλης. Ήμουνα μικρός. Εσύ λοιπόν δεν τον έβλεπες τον παπά σου για πολλά χρόνια. Δεν τον έβλεπες ή τον έβλεπες μια φορά το μήνα? Έχα να το δω 10 χρόνια, 12. 10 χρόνια. Ξέρεις τι γίνεται, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να αντιλάρεις, πολλά χαστούκια πανωτά, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ή αφήνεσαι και παραδίδεις τη ζωή, ή αναγκάζεις να την πάρεις πολύ νωρίς στα χέρια σου. Οπότε έχει ένα καλό και ένα κακό. Χάνεις όλη την παιδική αθωότητα, το μεγάλωμα, την ξεχνασιά, το γυμνάσιο, λύκειο, πενταήμερο. Το έχασα. Έλα εσύ. Ξέρεις γιατί γίνεται, θα σου πω, είμαι πολύ περήφανος σαν άνθρωπος και μου αρέσει πάντοτε να δουλεύω. Δουλεύω από μικρός, από 11-12 χρόνων. 13 χρόνων. Οπότε κατάλαβες ότι ήμουν ένας άνθρωπος που το χάσα όλο αυτό το κομμάτι. Το να είσαι, ξέρεις, να μπορείς να φεύγεις, να είσαι ξένιαστος, να είσαι 90 μέρες το καλοκαίρι. Ναι. Αυτό ήταν λόγω οικονομικών. Γενικότερα, επειδή θα ήθελα να είμαι πολύ ανεξάρτητος, ήταν πολύ και λόγω οικονομικών. Γιατί η μητέρα μου, ένας άνθρωπος να κρατήσει και δύο παιδιά, δεν υπήρχε και δουλειά τότε, και πόσο μάλλον και σε μικρή ηλικία, δεν ήταν και εύκολο έτσι, να βρει και εκείνη επαγγελματικά το δρόμο της. Άρα, θα έλεγε κάποιος στον Δημήτρη ότι δεν είχες και τα καλύτερα παιδικά χρόνια, ή όχι? Όχι. Απλά είχα πάρει πολύ αγάπη από την οικογένειά μου. Την άποψη ότι είχα τη στήριξη, τη μητέρα μου, τον παππού μου, τη γιαγιά μου. Είχα ανθρώπους. Είχα το δάσκαλο των πολεμικών τεχνών από μικρή ηλικία που είχα πάρει feedback πολύ, αγάπη. Είχα πάρει πολλά πράγματα. Ναι. Οπότε ήμουν. Όσο μεγαλώνεις, τα βλέπεις. Γιατί όταν είσαι μικρός, δεν τα εκτιμάς. Δηλαδή, θα σου δώσω να καταλάβεις. Καταλαβαίνεις την αγάπη, αλλά δεν μπορείς να την εκτιμήσεις. Όχι επειδή δεν την έχεις. Επειδή είναι κάποια υλικά αγαθά, όπως είπαμε και πριν, που δεν κάνουν τη διαφορά, αλλά είναι οι κουβέντες που μένουν. Αυτό που έχασα λοιπόν αυτά τα χρόνια είναι η σχέση με τον παπά σου. Τι έγινε τελικά? Μιλήσατε ενώ. Μιλήσαμε, ξέρεις. Είναι... Εσύ το προσέγγισε, έχει σημασία. Όχι, εντάξει. Άκου, αυτό έγινε, ήθελε το χρόνο του. Γνώριζε όλα τα χρόνια ότι μένει στο Παγκράτη. Ναι. Εκεί. Δεν άλλαξε. Και αργά ή γρήγορα το feeling της διαίσθησης ενός ανθρώπου, ήξερε ότι θα συναντηθούμε, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι ότι δεν θα συναντηθούμε ποτέ. Άρα εσύ το επιδίωξες? Δεν το επιδίωξα. Απλά σου λέω ότι το γνώριζα από ένα feeling που είχα ότι θα γινόταν όλο αυτό. Πέρασε από το μαγαζί. Α, οκ. Okay. Εκεί που ήμουνα, ξέρεις. Δούλευες κάπου? Έχω ένα μαγαζί στο Παγκράτη. Α, τι μαγαζί? Ένα καφέ. Α, οκ. Okay. Μπήκε μέσα στο μαγαζί. Ήρθε εκεί, μίλησε, κοντοσταθήκαμε, ξέρω εγώ. Υπήρχε μια ωραία αμηχανία. Προφανώς και από τις δύο. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν μ' αρέσει να ακούω δικαιολογίες. Οπότε όταν ξεκίνησε να πάει να πει μια δικαιολογία, λέω προτιμώ να ξεκινήσει από τώρα, σαν να σε γνωρίζω τώρα. Yeah. Από το να κάτσουμε να συζητήσουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν και ποιος θέλει και να ρίξουμε ευθύνες. Από το να κάτσουμε να βρούμε το οτιδήποτε έγινε. Ό,τι συνέβη, συνέβη. Τα παιδιά της Μαρίας πότε τα γνώρισες? Γρήγορα σχετικά. Άμα σου πω τώρα αυτό που μου βάζεις, δεν είναι ότι είναι δύσκολη ερώτηση, είναι ότι δεν θυμάμαι, σχετικά γρήγορα. Ναι. Πόσο χρόνο είναι? Είναι 18 και 20. Εντάξει, είναι μεγάλα παιδιά. Είναι μεγάλα παιδιά. Δεν χρειάζεται να πεις και πολλά να εξηγήσεις, ούτε να τους πάρεις δώρο. Όσο να πεις, ρε, εσύ, ξέρεις τι, είναι δύσκολο. Κάνετε παρέα, έχετε επαφές? Ναι, όσο μπορεί. Εννοείται, αφού είμαστε και κοντά, είμαστε άνθρωποι που δουλεύω έξω, είναι τα παιδιά βγαίνουν έξω. Ναι, σωστά. Α, παρακολουθεί κιόλας. Η Μαρία μέσα σου. Ναι, από μένα περίμενα να παρακολουθήσει και γενικότερα τώρα ένας ή ξεφύγει είναι 2 μέτρα άντρας ή άλλη είναι μια κοπέλα που σπουδάζει, τι θα της πω εγώ νομίζεις? Όχι, δεν της πεις, ότι θα ξέρεις τι παίζει. Ναι, θα ξέρεις τι παίζει. Ευχαριστώ και αυτό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παίξουμε και ένα παιχνίδι, εντάξει? Ναι, χαλάρω λίγο, πάρε μια ανάσα, κάνε ένα τατουάζ και ερχόμαστε.